Νιου Ιόρκ σήμερα. Χάιντε. Στη Νιου Ιόρκ. Μήκονο πίσω. Η μπλούζα. Μήκονο πίσω. Παρακαλώ. Χωμάτι. Κάτω. Καλά μας την έσκασες. Να σου πω κάτι. Δεν έφυγα ποτέ, παιδιά. Να σου πω κάτι. Άστο αυτό εκεί μέχρι τέλους Ιουνίου. Άστο εκεί. Αχ, παιδιά, αφήστε τα. Εκεί που το αφήσω, διότι χθες έπινα το απόγευμα καφέ με αυτή τη ιδέα και λέω κάτσε να βγάλω timelapse να το βάλω για πλάτη. Γιατί χθες Μύκονο, σήμερα Περιστέρι, είναι απότομη. Καλά, η κάθε περιοχή έχει την ομορφιά της, βέβαια. Έχει. Έτσι. Γιατί εντάξει, και στο Περιστέρι έχει άλλες ομορφιές. Είναι τρελαμέγαρο. Θέλω να δώσω ένα like στον Βασίλη Δρυμούση και να του πω ότι αν θέλει εκείνος να κάνει εκπομπή στο Μπράβο Ρούλα, στο πλατό της, εγώ θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όπου βλέπω σκαλιά πολλά, κατεβαίνω και κάνω καλησπέρα! Μπράβο Ρούλα! Πω πω πω, να τα. Έχεις φτάσει... προσκαλείτε στη Σύρο. Ναι. Έχεις φτάσει άλλα επίπεδα, αγόρι μου, εσύ είσαι στον κόσμο σου τώρα, Ρούλα. Εδώ και πολύ καιρό. Αν με ακούς, πάρε με μαζί σου στη Σύρο να κατέβω δύο σκαλάκια και μετά θα φύγω. Αλήθεια δηλαδή. Νομίζω ότι όλοι θα πάμε στη Σύρο. Δεν θα περιμένουμε την πρόσκλησή της. Θα πάμε τύπου... Μπάστακες. Μπάστακες, ξέρεις. Θέλει, δεν θέλει, εκεί θα είμαστε. Ναι. Για πες, αγαπούλα μου, πώς πέρασες. Πέρασες πάρα πολύ ωραία. Είμαι αστακός πλέον. Βλέπετε, αφού αφήνει σημάδι, σημαίνει ότι κοκκίνησε. Έκανες μπάμιο. Όχι, διότι το κρύο ήταν τσουχτερό. Και αυτά που λένε ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα είναι ψευτιές. Ψευτιές. Στην Κρήτη μου λέγανε φίλοι που ήταν εκεί ότι ήταν 27 βαθμοί όμως. Την προηγούμενη εβδομάδα. Το Πάσχα. Ναι. Ήταν ωραία. Αλλά τώρα αυτό το τριήμερο ήταν λίγο τσοκτερό το κρύο. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφα όμως. Κάναμε και τις συνδέσεις μας, περάσαμε όμορφα. Μπράβο σου, αγάπη μου, έτσι. Και έχουμε ευτυχώς πάλι τηλεοπτικό υλικό, γιατί έχω ένα άγχος αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνεις τώρα, όσο τελειώνουν εκπομπές, αγχώνομαι λίγο. Εντάξει, κάτι θα βρίσκουμε. Θα βρούμε κάτι άλλο για να μας είσαι χρήσιμος, δεν ανησυχείς, κάτι άλλο θα κάνεις. Εντάξει. Θα σου βρούμε δουλειά, υπάρχουν δουλειές για σένα, λίμωνο, αγόρι μου. Πάμε στην Βούλα Παντουλίδου, σημερινό φρέσκο. Μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής το πρωινό και της Άσα Σταμάτη. Για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, για το bullying που έχει δεχτεί για τις στιλιστικές της επιλογές κατά καιρούς. Αλλά και για τις αισθητικές επεμβάσεις τις οποίες έχει προβεί. Να τις δούμε. Ναι. Να το δούμε, δηλαδή. Ναι. Πολύ bullying, ακόμη και για τα ρούχα στην πολιτική. Βέβαια. Τώρα είμαι καλά ντυμένη. Ναι, άμα είχαμε στο ξεσκισμένο το τζιν με τις τεράντες έτσι όπως έχω συνηθίσει, ή το σορτσάκι που για μένα καλοκαίρι με Ελλάδα χωρίς σορτς δεν λέει. Αλλά άιντε βάλτε το εσύ τώρα και να πας να κάνεις σε ένα πανηγύρι, ρε παιδάκι μου, ένα πέρασμα και να πεις γεια σας παιδιά, τι κάνετε, θα σε κοιτάξω και θα πούνε τώρα αυτή, ναι μεν, αλλά... Το σορτσάκι τέλος. Όχι ρε, απλά τα κατέβασα λίγο. Λίγο πιο χαμηλά από το σορτς, λίγο πιο ψηλά από τη βερμούδα, κάπου στη μέση του μύρου. Με την ευκαιρία έκοψε και τη μύτη. Εκείνη την φορά το έκανα, όχι το έκανα μετά. Είπαμε, άμα μπει σε αυτό το τρυπάκι, μετά πρέπει να βάλεις φρένο. Αλλά έβαλε φρένο αφού διόρθωσε και τη μύτη, γιατί και αυτή με ενοχλούσε λίγο. Δεν ήταν και το διάφραγμα στραβό. Τώρα και τώρα είμαστε μισή. Όχι. Μου λέγες πριν ότι κάποιες έλεγαν ακόμη και τραβεστή για την εμφάνισή σου ως αθλητριά. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ γυμνασμένο το κορμί. Έχω φωτογραφίες, τις οποίες τις βλέπω και λέω Παναγιά μου και Χριστέ μου, πώς ήμουνα. Δεν στεναχωριόσουν αυτά τα σχόλια τότε. Ήταν σκληρά. Ναι, είχα στόχο, είχα σκοπό και είχα και τον άντρα μου που μου έλεγε πάτα πάνω. Μάλιστα. Χαστικήστε με κάποιος να επανέλθω. Ναι, όντως συνέβη, της το είπε, αυτό που άκουσες. Παιδιά, πραγματικά, φανταστείτε πόσο αγαπητή είναι η Σάσα στα μάτια, στον καλλιτεχνικό κόσμο και δεν την έχει χαστοκίσει κανείς ως τώρα με αυτά που ρωτάει. Ήταν τέλεια ερώτηση. Με την ευκαιρία έκοψε και τη μύτη. Όχι αυτό. Μετά που τη λέει, κάποιοι σε λέγανε και τραβεστή με την εμφάνισή σου. Πω. Πρέπει κάτι να κάνω να κλείσω το στόμα μου. Αμμμ. Και λίγο. Αχ, ξύπνησα. Το είπε γλυκά όμως. Ναι, ωραία. Πόσο, πες μου το γλυκά. Αυτή λέγανε και τραβεστή. Δεν της το έπαιρνε μαθηματικά. Δηλαδή, μας έχει ο τρόπος που τα λες και όχι αυτό που λες. Δηλαδή, κάποιοι είπαν και τραβεστή για την εμφάνισή σου. Κάποιοι είπαν και τραβεστή για την εμφάνισή σου. Και σου λέει άλλη καλά, καλή ερώτηση. Παιδιά, νομίζω ότι από τη Σάσα όλα τα περιμένει. Βρε, αυτό σου λέω. Φαντάσου πόσο αγαπητή είναι σε όλους μας. Και περιμένεις πάντα από πού θα σου έρθει. Εντάξει, δεν πάει υπάρχει σε κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν πρόκειται για αγάπη ή για καταλόγιστο. Δηλαδή αυτό το.
Ότι άστε, δεν ξέρω αν αγάπη. Η Σάσα είναι ό,τι και να πει, το εντάξει. Αυτό, αυτό. Ότι ξέρει, το άνοιξε το παιδί. Ο τρόπος που τα ρωτάει όμως είναι, ξέρει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν ξεπερνάει το όριο. Δηλαδή, δεν γίνεται αγενής. Ωστόσο, αν ήταν άλλο, μπορεί να το έπαιρνε διαφορετικά. Η Βούλα Παντουλίδου, εγώ δεν την είχα παρακολουθήσει στη συνέντευξη τη τελευταία. Έχει χάρισμα, παιδιά. Δηλαδή, έχει πολύ επικοινωνιακό. Μιλάει ωραία, απαντάει, μπορεί να ξεφύγει, κάνει πλάκα. Που δεν το βλέπουμε και συχνά αυτό σε. Και ανθρώπου που είναι μέσα στη showbiz. Εντελώ. Εντάξει. Κάτι σου έχει συμβεί τώρα, Ζεν. Όχι, απλά. Τη λέει έκοψε και τη μύτη. Επί τη ευκαιρία έκοψε και τη μύτη. Και λέει η καημένη Βούλα, ναι, διόρθωσα τη μύτη μου, άλλαξε το ρήμα η γυναίκα, είχα και διάφραγμα και πετάγεται αυτό εδώ το ραπάνι, να πούμε. Το ραπάνι, αυτός εδώ που βλέπεις, και λέει, να το πω. Θα ήταν το επόμενο που θα της έλεγε. Έκοψε τη μύτη, την έκοψα επί τη ευκαιρία. Καλά και τα γυαλιά που τα στηρίζεις τώρα. Τα έχεις δέσει τα φρέντια. Έχω πάρει τρίποδο. Καλή την είχα. Θα ήθελα να σε δω εσένα σε ένα. Πώς το λένε, του δρόμου. Εγώ δεν είμαι τόσο αγαπητός όσο η Σάσα. Δεν έχει σημασία. Θα είναι η Σάσα αγαπητή και εσύ θα κάνεις τις συνεντεύξεις. Εσύ και η Σάσα μαζί. Α, ωραία. Παντός, είδες που είπε ότι όταν ξεκινάς λίγο μπαίνεις αυτό το τρυπάκι και μετά δεν έχεις σταματημό. Και λέει τώρα σταμάτησα όμως με τις πλαστικές. Άρα. Ο άντρας της έδωσε το κέι πάντως. Μα τι το κέι, προχώρα. Πέρα από τη μύτη, τι άλλο έχει κάνει η γυναίκα, δεν έχει κάνει. Προφανώς για να πει ότι μπήκε σε αυτό το τρυπάκι και ξεκίνησε να κάνει πράγματα. Έκανε πλαστική επέμβαση στη μύτη της. Και πριν από αυτό, είχε κάνει κάποια επέμβαση, φαντάζομαι, στο πρόσωπο, γιατί η ίδια είχε πει ότι θέλει να εξαφανίσει τα σημάδια. Από ακμή. Τη ακμή, ναι. Το σπυράκι, κάποια. Γιατί δεν με έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, γιατί. Αυτά τα λάθη κάνουν. Γιατί πάτε και κάνετε και δεν... Πάτε και κάνετε και τόσο με τέτοια ευκολία βάζετε νηστέρι στο πρόσωπο και τρέχετε στους γιατρούς και δεν λέτε, δεν ανοίγετε την τηλεόραση, έψιλον λέει, τεράστιο έψιλον, ορίστε, το βλέπετε. Πάνω εκεί, έψιλον, έψιλον. Όποια εκπομπή και αν ανοίξετε, καταρχήν να πούμε ότι η προσφορά είναι για όλες μας τις εκπομπές. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Εμείς την κάνουμε καλύτερα με έναν τρόπο έτσι πιο ιδιαίτερο, πιο πιπεράτο, πιο. Έχουμε ένα ταλέντο όπως και να το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, 29 και 90 όλες οι εκπομπές με πολύ αγάπη σας την προσφέρουν τη Versace 1969 με κολαγόνο, με ρόδι και βιταμίνη Ε. Μόλις την απλώσετε στο πρόσωπό σας, θα απαλλαγείτε από σημάδια, από παλιά σημάδια από ακμή, από δυσχρωμίες, από ατέλειες, από λεκέδες, από πανάδες και βέβαια το σημαντικότερο, από ρητίδες και από χαλάρωση. Τι άλλο θέλετε πια, θέλετε τίποτα άλλο από την κρέμα σας? Όχι, αυτά θέλετε μόνο. Μια κρέμα που να τα κάνει όλα, να είναι συσφυκτική, να είναι αντιρρητηδική, να είναι αντιγυραντική και να σας προσφέρει την καλύτερη ενυδάτωση. Αυτά κάνει η Versace 1969 και τα κάνει με την πιο συμφέρουσα τιμή στην αγορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, 29,90, τα δύο τεμάχια. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 18338 για την Ελλάδα και στο 25245150 για την Κύπρο. Και το απόκομα της απόδειξης που το παραλέγει.